Και περνάμε στο επόμενο θέμα. Όπως είπαμε, είναι οι αντιδράσεις του Θέμη Ζεγερίδη, δήμαρχου Δοξάτου, για το έργο της επέκτασης της υδροδότησης στην Δημοτική Ενότητα Φιλίππων. Ένα έργο που εκπονεί ο Δήμος Καβάλας. Χαίρετε, κύριε Ζεγερίδη. Γεια σας και εσάς τους ακροατές. Κύριε Ζεγερίδη, ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί δηλώσατε προσβεβλημένος από τον τρόπο με τον οποίο σας συμπεριφέρθηκαν οι της ΔΕΙΑΚ. Ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Δεν είναι το κύριο, αλλά είναι ένα θέμα και είναι σοβαρό. Όταν πήγαμε εκεί, μας αντιμετώπισαν σαν τους κατακτητές που συναντήσαν τους Ιδιάνους και τους μοιράζανε καθρεφτάκια. Έτσι μας αντιμετώπισαν. Γιατί το λέτε αυτό. Γιατί ενώ πήγαμε εκεί με όλη την καλή τη θέληση και με το δεδομένο ότι εγώ όλους αυτούς τους ήξερα και θεώρησα ότι με ξέρω και ξέρανε πώς είμαι και πώς μιλάω και τι εννοώ όταν μιλάω και πώς το εννοώ αυτό που μιλάω, με λέγανε ψέματα. Ψέματα εν γνώση του. Το ψέμα ποιο είναι. Να τα πάρω από την αρχή. Εγώ θα σας πω τι λέει η ΔΕΙΑΚ. Εμείς εκεί πήγαμε για δύο αποφάσεις της ΔΕΙΑΚ που είχε καταθέσει για έργα, τα οποία μας είχε ζητήσει ο κύριος Δαλακάκης να κάνουμε παρέμβαση στην αποκεντρωμένη και εκτιμούσαμε ότι δεν έχουμε ένομο συμφέρον, αλλά ήθελα να πάω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Και πραγματικά πήγα και είδα ότι δεν έχουμε, γιατί ήταν η μία μελέτη αφορούσε την αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου των κρυσμίδων και άλλη τηλεμετρία. Δεν υπήρχε κανένα θέμα, τελείωσε γρήγορα αυτό και εκεί τους είπαμε, εμείς έχουμε και την πληροφόρηση ότι έχετε και ένα έργο, ετοιμάστε ή το έχετε κάνει, δεν το είχα δει. Δεν το ήξερα, το οποίο μιλούσε για υδροδότηση του Δήμου Φιλίππων από τα νερά της, των πηγών του Κεφαλαρίου. Είναι έτσι. Η απάντησή τους ήταν, και μάλιστα ο διευθυντής, ο Κώστας, ο Τσακίρης, πώς λέγεται, δεν ξέρω τι πει τότε, ας με συγχωρέσει, είπε όχι, τι λες, εμείς ακόμα δεν έχουμε κάνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πού να είμαστε έτοιμοι, θα αργήσουμε. Και με το επιβεβαίωσαν όλοι αυτό. Και ενώ τους είπα ότι εγώ αν κάνετε κάτι τέτοιο θα αντιδράσω, θα ψάξω να δω αν τηρούνται οι όροι με τους οποίους έχετε πάρει αδειοδότηση για το νερό που παίρνετε, θα δω αν μπορείτε να επεκταθείτε, γιατί η αρχική σύμβαση και η του 16 η παραχώρηση που προέβλεπε συγκεκριμένες περιοχές που θα υδροδοτηθούν, να ξέρετε ότι θα αντιδράσω και αν θέλετε να έχουμε μια καλή συνεργασία θα μου πείτε να ξέρω, και μου λέγανε ναι. Όταν έφυγα πήγα και είδα ότι υπήρχε ήδη από τις 36 είχε κατατεθεί μελέτη στο ημιπερά που ζητούσε να γίνει αγωγός, νέος αγωγός για το εξωτερικό δίκτυο του πρώην Δήμου Φιλίππων για να πάρουν νερό με τον τίτλο κανονικά έτσι από τις πηγές του Κεφαλαρίου. Και πήρα πίσω τον Αποστόλη και το κάνω, δεν τρέπεστε. Την ίδια μέρα. Είναι δυνατόν να μου λέτε με ένα τέτοιο πράγμα να είμαι εκεί και να μου λέτε δεν κάνετε μελέτη. Κύριε Ζεγερίδη, να σας πω λίγο τι λέει η πλευρά της ΔΕΙΑΚ. Η ΔΕΙΑΚ λέει το εξής, ότι με έργα για τον περιορισμό των όποιων διαρροών, έργα εξοικονόμησης δηλαδή του νερού. Αυτό δεν είναι έργο εξοικονόμησης, κύριε Ζεγερίδη. Που χάνεται. Ουσιαστικά με την ίδια ποσότητα νερού μπορεί να υδροδοτηθεί και ο Δήμος και η Δημοτική Ενότητα Φιλίππων χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτά είναι θέματα τα οποία τα λένε γιατί στην προεκλογική περίοδο θέλουν να πούνε στους κατοίκους των Φιλίππων: ψηφίστε μας, θα σας δώσουμε νερό. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ήδη με το νερό που παίρνουν είναι περισσότερο από αυτό που έπρεπε να πάρουν. Τα δίκτυα, αυτό το δίκτυο του εσωτερικού που κάνουν για να μην έχουν απώλειες. Είπαμε ότι πολύ καλά το κάνετε, εμείς δεν έχουμε λόγο να το προσβάλλουμε, αλλά άλλο είναι αυτό, οι 124 και 125 αποφάσεις που καταθέσανε μελέτες και άλλο είναι οι 128 και 129 μελέτη που την κατέθεσαν με την 130 απόφαση, με δεδομένο μάλιστα ότι τις μελέτες αυτές δεν τις έχουν ανερτημένες και στη διάβια. Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά γίνανε με σκοπιμότητα. Εσείς και πού διαφωνείτε, δηλαδή θεωρείτε ότι τα νερά αυτά, αυτές τις πηγές, ανήκουν αυτοδικαίως στο Δήμο Κεφαλαρίου. Κοιτάξτε, αφήστε τώρα τα νερά, γιατί εγώ δεν μιλώ για νερά. Εγώ λέω ότι οι πηγές, προσέξτε, οι πηγές είναι στο αγρόκτημα κυργίων του Δήμου Δοξάτου.
Το νερό σαφώς και είναι αγαθό, το οποίο μπορούν, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και όλες αυτές τις ιστορίες που λένε. Αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Δήμο της Καβάλας και αν αύριο πάρει και το Παγκαίο και αν πάρει και τη Χρυσούπολη να δώσει νερό σε όλους αυτούς και να μην έχω εγώ να πιω νερό στο Δήμο Δοξάτου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτή είναι η θέση μου. Όταν λοιπόν πήραν το 16 την άδεια να πάρουν 7.700.000 κυβικά μέτρα νερού, και μάλιστα με ειδικές συνθήκες ότι το υπόλοιπο θα πρέπει να πέφτει και στην πηγή για περιβαλλοντικούς λόγους, θα πρέπει, αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, τουλάχιστον το 30% του παραγόμενου νερού από την πηγή να πέφτει εκεί στο περιβάλλον. Αυτά τα πήραν για άδεια και έτσι θα έπρεπε να τα χρησιμοποιήσουν. Η αρχική δε άδεια του 69 αλλά και αυτή του 16 προέβλεπε ότι το νερό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την Καβάλα και το παλιό, τον πρώην Δήμο Καβάλα. Δεν κατάλαβα τώρα γιατί θέλουν να το επεκτείνουν. Και η ιστορία ότι το κάνουν για τις διαρροές είναι για να τα λένε σε άλλους Ινδιάνους. Πέρα από εμάς που μας χρησιμοποιούν σαν Ινδιάνους, θεωρούν και άλλοι ότι μπορεί να είναι Ινδιάνοι και να τους δίνουν καθρεφτάκια. Γιατί οι διαρροές πραγματικά θα αντιμετωπιστούν με το εσωτερικό δίκτυο για το οποίο δεν έχουμε κανένα λόγο να αντιδράσουμε. Αλλά το ότι θα βάλουν. Εντέλει, κύριε Ζαγερίδη, το ζήτημα της αξιοποίησης ή μη των πηγών κεφαλαρίων με τον ένα με τον άλλο τρόπο είναι θέμα δικό σας ή της διεύθυνσης υδάτων? Είναι θέμα της διεύθυνσης υδάτων, στην οποία σαφώς έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση να παρεμβαίνουμε. Πρέπει να παίρνουμε νερό εμείς. Εγώ έχω πει ότι αν κάποια στιγμή έχω πρόβλημα με το νερό του Δήμου μου, θα το κλείσω το νερό της Καβάλας και σπάνα λένε ό,τι θέλουν, όποιοι θέλουν. Όταν ξεκίνησα τη δημαρχιακή μου έτσι η πορεία, είχα πει και στο Θόδωρο και σε όλους, από μένα μην περιμένετε ούτε να σας ζητήσω λεφτά, ούτε να σας δημιουργήσω πρόβλημα, ούτε τίποτα. Αρκεί να τηρούνται οι αποφάσεις με τις οποίες υδροδοτήστε, που δεν τηρούνται, το ξανατονίζω, και τέλος πάντων να συνονούμαστε για ό,τι θα γίνει. Και μάλιστα είχα στείλει και μια επιστολή που τους έλεγα: κοιτάξτε εκείνο το χώρο, λίγο σεβαστείτε τον, κάντε μια παρέμβαση, πίντε νερό από εκεί. Όταν λέτε κάντε... ότι δεν τηρούνται, τι δεν τηρείτε, κύριε Ζαγερίδη? Δεν τηρείτε, παίρνουν περισσότερη ποσότητα από αυτή που έχουν συμφωνήσει. Και τώρα θέλουν να τη δώσουν σε διαφορετική έκταση από αυτήν, η οποία είναι όχι συμφωνημένη, είναι αδειοδοτημένη. Μάλιστα. Άδεια πήραν γι' αυτό, δεν είναι θέμα συμφωνίας κυρίων. Η άδειά τους λέει αυτό, δεν το τηρούν. Και τώρα θέλουν. Και μάλιστα με έναν τρόπο που πραγματικά με έχει βγάλει από τα ρούχα μου. Γιατί τόσα χρόνια στην Καβάλα νομίζω ότι είχα δώσει δείγματα το ποιος είμαι και τι είμαι. Μόλις πήγαμε και είπαμε, κοιτάξτε εμείς, αν διαταράξετε την υπάρχουσα αδειοδότηση και προσπαθήσετε να κάνετε κάποια άλλη χωρίς να το ξέρουμε, θα παρέμβουμε. Άρχισαν να κάνουν παρεμβάσεις δεξιά και αριστερά για να πάρουν θετική γνωμοδότηση να προχωρήσει το έργο. Εμείς λοιπόν, και το έχω πει και το ξαναλέω, και ήδη έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες. Εγώ ζήτησα από τη ΔΙΑΚ μέχρι αύριο να μου δώσει κάποια στοιχεία, γιατί δεν τα έχει αναρτημένα ούτε στη διάβια όπως είχε υποχρέωση. Αν δεν μου τα δώσει, αν μου τα δώσει με βάση αυτά θα κάνω τις παρεμβάσεις μου. Αν δεν μου τα δώσει, θα χρησιμοποιήσω και αυτό ακόμα σαν επιχείρημα εναντίον τους. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα ποια είναι η στάση τους απέναντί μου. Καμία. Και βέβαια κανένα τηλέφωνο. Καμιά προσπάθεια επικοινωνίας από τον κύριο Μουριάδη. Καμία. Τον οποίο τον είχα καλέσει να είναι σε αυτή τη συνάντηση και δεν ήταν, γιατί πιθανόν όλα αυτά ήταν συμφωνημένα. Ότι θα μας πούν ψέματα, ότι θα μας παραπλανήσουν και τέλος πάντων να μην είναι και ο Δήμαρχος συναυτουργός σε αυτή την ιστορία. Ας λείπει ο Δήμαρχος. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά αυτή είναι η αίσθησή μου. Και το έχω πει και άλλη φορά και ας το ξέρει ο κύριος Μουριάδης ότι έτσι σκέπτομαι. Ποτέ βέβαια δεν αντέδρασε, ίσως γιατί με θεωρεί ότι είμαι ακόμα Ινδιάνος, δεν ξέρω. Μάλιστα. Αλλά οι Ινδιάνοι ξύπνησαν. Κύριε Ζαγερίδη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου. Αυτά λοιπόν και με τις αιτιάσεις του κυρίου Ζαγερίδη για το έργο επέκτασης της ΔΕΙΑΚ στην Δημοτική Ενότητα Φιλίππων. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον Πάρη Κουρτζίδη. Ο Πάρης Κουρτζίδης είναι πρόεδρος του νέου κόμματος Ελληνική Ανατροπή, το οποίο κατέρχεται στις επόμενες εκλογές. Έχει ξεκινήσει τις περιοδίες ανά την Ελλάδα. Για όσους ενδεχομένως δεν κατάλαβαν, ο Πάρης Κουρτζίδης ήταν συνοδοιπόρος με τον Γιώργο Τράγκα σε εκείνο το εγχείρημα. Τώρα είναι αυτός πρόεδρος του κόμματος Ελληνική Ανατροπή.
έρχεται περιοδία στην περιοχή και θα συζητήσουμε μαζί του τι νέο φέρνει η συγκεκριμένη πολιτική πρωτοβουλία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.